Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Καλησπέρα. Δευτέρα βράδυ, Ματιέστα Σπορ, πάλι εδώ μαζί. Θα δούμε την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου που ήταν πλούσια. Να θυμίσουμε τους χορηγούς της σημερινής εκπομπής. Διοσκουρίδης Φυτοθεραπεία, επεξεργασία αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Αναράχη Ορδέας. Τηλέφωνο 2463-061-700. Και το Γκάζι Καφέ Κωνσταντίνου Καραμαλή 30 διαθέτει Nova και OTNET να παρακολουθήσετε σε ένα όμορφο περιβάλλον τους αγώνες. Να δούμε τι έγινε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία ο μακεδονικός Φούφα αναδείχθηκε νικητής στο δυτικό μακεδονικό ντέρμπι, παίρνοντας τη νίκη από τον Ερμία Μιντέο με σκορ 2-0 και ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στο χώρο του κέντρου, αλλά ο μακεδονικός ήταν πιο αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που δημιούργησε και έφτασε στη νίκη. Τα γκολ που έκριναν τον αγώνα πέτυχαν ο Τακίδης στο 6 και με αυτογκολ ο Γιωρεντσίδης στο 75 μετά από παράλληλη σέντρα του Μόσχου. Παλικάρια ήταν οι Πόντιοι μέσα στο Θεσπρωτό, αλλά με ένα ανύπαρκτο φάουλ στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Θεσπρωτός μπήκε στην περιοχή και ο Πάνος έκανε το τελικό 1-1. Η ΑΕΠ που έλεγχε το παιχνίδι προηγήθηκε στο 75 με τον Μπουρτουζάν. Από τη στιγμή όμως που προηγήθηκαν οι Πόντιοι, ο Κερκυραίος διαιτητής έβλεπε μόνο Θεσπρωτό. Να σημειώσουμε ότι στο 0-0 ο Κερκυραίος διαιτητής έκλεισε τα μάτια σε ανατροπή του Μπουρτουζάν μέσα στην περιοχή. Μέτριο παιχνίδι σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο με λίγες ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες. Την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα με ανατροπή πανηγύρισαν οι γουναράδες βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί. Η Καστοριά πολύ σκληρή για να πεθάνει, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Μπαλάφα στο 30, κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο με αντεπίθεση διαρκείας και με γκολ τον Αντωνιάδη στο 63, Χασάη στο 84 και Αστράουσκας στο 87 να γυρίσει τούμπα το μάτς και να πάρει το χρυσό τρίποντο επί του Σκουφά Κομποτίου με τελικό σκορ 3-1. Να δούμε τα αποτελέσματα. Στην 8η αγωνιστική, Θεσπρωτός ΑΕΠ Καραγιαννιών 1-1, ΑΕΛ Ευκύμης Τηλικράτης 1-3, Δόξα Κρανούλας Νέος Αμφίροχος 0-3, Μακεδονικός Φούφα Ερμής Αμιντέου 2-0, Καστοριά Σκουφάς Κομποτίου 3-1, Εθνικός Φιλιππιάδας Αστέρας Παραποτάμου 0-2. Ρεπό ο Πανλευκάδιος. Στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση, Τηλικράτης 19 βαθμούς, Μακεδονικός Φούφα 16, ΑΕΛ Ευκύμης, ΑΕΠ Καραγιαννίων στους 14, Ερμής Αμιντέου, Νέος Αμφίροχος 12, Δόξα Κρανούλας 8, Θεσπρωτός 7, στους 6 βαθμούς Εθνικός Φιλιππιάδας, Σκουφάς Κομποτίου, Πανλευκάδιος 5, Καστοριά, Αστέρας Παραποτάμου 4 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, η ένατη, ΑΕΠ Καραγιαννίων Τηλικράτης, Νέος Αμφίροχος Θεσπρωτός, Ερμής Αμιντέου, ΑΕΛ Ευκύμης, Σκουφάς Κομποτίου, Δόξα Κρανούλας, Αστέρας Παραποτάμου, Καστοριά, Πανλευκάδιος Εθνικός Φιλιππιάδας, Ρεπό, ο Μακεδονικός Φούφα. Να ξεκινήσουμε από το δυτικό μακεδονικό ντέρμπι, να δούμε εικόνα και γκολ από το παιχνίδι Μακεδονικός Φούφα, Ερμής Αμιντέου 2-0. Ο Μακεδονικός Φούφα πιο έμπειρος, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες και πήρε τη νίκη 2-0, εδώ μόλις το 6 με κεφαλιά του Τακίδη, ύστερα από κόρνερ του το πάλι, 1-0. Στη συνέχεια ο Ερμής Αμιντέου είχε τον έλεγχο και την κυκλοφορία της μπάλας,
Δεν μπόρεσε όμως να σημειώσει κάποιο τέρμα. Εδώ ένα φάουλ πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο Ματούλας θα πιάσει τόσο ότι η μπάλα θα περάσει έξω. Εδώ ο Τοπάλης ένα σουτ μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας του Αμιντέου. Πάλι ο Τοπάλης. Το Αμίντεο που έχασε, έφτασε κοντά στον γκολ με τον Μαυροματίδη. Δεν είπαμε, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν μπόρεσε να σημειώσει κάποιο τέρμα. Εδώ ο Τσικόπουλος σέντρα σουτ και στην προσπάθειά του να διώξει ο Γερεντζίδης. Έστει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, 2-0. Να πούμε ότι η διοίκηση του Ερμή Αμιντέου συγχάρηκε την διαιτητική τριάδα του συνδέσμου διαιτητών Καστοριάς για την άψογη διαιτησία τους. Να δούμε τι είπαν Σκιαπανίδης, Κερλίδης, Σερσέμης και Τακίδης. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα, ήταν το τοπικό ντέρμπι της περιοχής ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Πιστεύω ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Η δική μου ομάδα μπορώ να πω ότι κέρδισε σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τακτικά όλα τα κύρια σημεία που είχαν να κάνουν με το παιχνίδι, αλλά έχασε την ουσία που στο ποδόσφαιρο που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βρήκαμε στο πρώτο ημίχρονο καλά, θα έλεγα, στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ήταν διεξήχθη σε ένα βαριά αγωνιστικό χώρο που θα πήγαινε στις μονομαχίες, θα πήγαινε στο ποιος μπορεί να πάει πρώτος στην μπάλα καλύτερα, ποιος το θέλει περισσότερο, στη συνοχή που θα είχαν οι δύο ομάδες. Θα πήγαινε, φαινόταν σταστημένα, στην ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών να κάνουν κάποιες φάσεις, κάποιες στιγμές στο παιχνίδι, στη λεπτομέρεια. Σε μια δράνεια, και το εκμεταλλεύτηκε αυτό η ομάδα του Φούβα, κατάφερε να προηγηθεί από ένα στημένο. Αργήσαμε να πάρουμε εμείς το προθετήσι μας στη φάση. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο εμίχρονο. Προσπαθήσαμε σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο να μεθοδικά να πάρουμε τα μέτρα στο γήπεδο τα οποία τα πήραμε. Πιέσαμε τον αντίπαλο, προσπαθήσαμε να πούμε στην ισοφάριση. Μπορώ να πω ότι το πρώτο εμίχρονο ανήκει σε εμάς. Δεν μπορέσαμε όμως να κάνουμε τον γκολ. Μπήκαμε σε ένα δεύτερο εμίχρονο που ισορρόπησαν και οι δύο ομάδες. Εμάς να πιέζουμε να βρούμε προϋποθέσεις έτσι ώστε να φτάσουμε στην ισοφάριση. Την ομάδα του Φούφα καλά οργανωμένη. Να κοιτάξει γιατί να διαφυλάξει τα νότα της και να μπορέσει να κάνει τις επιθέσεις της να φτάσει στο 2-0. Ήταν ένα ισορροπημένο όμως τέτοιο εμπίχρονο. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος. Κάναμε πολλά πράγματα καλά σήμερα, αλλά δυστυχώς δύο στιγμές αδράνειας και ένα λάθος στο τελείωμα του παιχνιδιού ήταν αυτά που κλείνουν το παιχνίδι. Δεν έχουμε πάρει μέσα από τον αγωνιστικό χώρο στη σειρά αυτών των παιχνιδιών αυτά που δικαιούμασταν. Πήραμε λιγότερα σε ό,τι αφορά τους βαθμούς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι αν επιμένουμε την προσπάθεια, θα βγουν και παιχνίδια που θα πάρουμε περισσότερα από όσα θα δικαιούμαστε βάσει απόδοση. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Εγώ είμαι ευχαριστημένος στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και γενικά από την εικόνα που παρουσιάζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα μου. Οφείλουμε να κοιτάξουμε το επόμενο δύσκολο παιχνίδι. Είναι τα παιχνίδια πάντα δύσκολα. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να αφήσουμε αυτό το παιχνίδι πίσω. Να προετοιμαστούμε γιατί, όπως έχω πει και την περασμένη εβδομάδα, είναι μια δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται πίστη, διάρκεια και υπομονή. Ήταν ευχάριστο η εμφάνιση, το γεγονός ότι η εμφάνιση ήταν τόσο δυνατή ομάδα των Μιντέων. Το έχει ανάγκη ο χώρος της Δυτικής Μακεδονίας να έχει δυνατές ομάδες. Το έχει ανάγκη να ανέβει κι άλλο το ποδόσφαιρο, να κάνει κόσμο περιφερειακά γενικότερα να ασχοληθούν ακόμη πιο πολύ και να ξανααναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το ποδόσφαιρο. Το ίδιο. Και ήταν το ευχάριστο κομμάτι. Εμείς από την σαν χαρακτηριστικά παιχνιδιού παίξαν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Έπαιξε ο αγωνιστικός χώρος, έπαιξε η βροχή στις προηγούμενες ημέρες, έπαιξε η ξυπνάδα κάποιων εδώ πέρα δημάρχων και δημάρχων και λοιπόν να βάζουν ομάδα με καταρακτό βροχή που τοπικό να παίζει την προηγούμενη μέρα μέσα. Όλα αυτά επηρεάσαν καθορίζοντας τη μορφή που θα έχει το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα ένα παιχνίδι σαν αγωνιστικό χώρο, οι μονομαχίες είναι το κύριο στοιχείο μέσα στο οποίο θα επικρατήσει.
Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα έπαιζε μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι κατά πόσο οι ομάδες θα εμφανιζόταν οργανωμένες με καλή συνοχή και καλή οργάνωση μέσα στο παιχνίδι. Το πρώτο μήχρονο ξεκίνησε με την ομάδα που να μπαίνει πάρα πολύ μετά στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθεί από την αρχή να ελέγξει το παιχνίδι. Ήσαμε να προηγηθούμε στην πρώτη μας τακτική φάση, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό, για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Και εκεί πέρα θα περιμένει κανείς να ανεβάσουμε εμείς ρυθμό και να έχουμε καλύτερες σχέσεις μας στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς, υπήρχε μια μη καλή κατανόηση κάποιων τακτικών δεδομένων. Χαμηλώνα πάρα πολύ η αμυντική χάφη των αντιπάλων και οι δικοί μας δεν ακολουθούσαν. Στη συνέχεια, η περαριθμία που βγάζαμε στον άξονα στο πρώτο κομμάτι της δημιουργίας τους ήταν εμφανής, αλλά ήταν μπροστά από την πάλη και δεν συνοπλούσε. Το θέμα είναι ότι δεν κάναμε και τις προθέσεις πίσω από αυτήν. Και μας περάσαν κάποιες κάθετες φάσεις πίσω από τους παίκτες του κέντρου. Το καλό ήταν ότι ήταν πολύ οργανωμένη η αμυντική μας γραμμή, είχαν καλές τοποθετήσεις, είχαν πολύ καλές ατομικές παρεμβάσεις και δεν δημιουργήθηκαν κίνδυνοι προς την περιοχή μας. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε μια συστατική αλλαγή, ισορροπήσαμε για 10 λεπτά περίπου και κάπως έτσι τελείωσε και το ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καθαρά κομμάτι, θα έλεγα, ισορροπημένο παιχνιδιού μεταξύ δύο ομάδων, μία προσπαθούσε να κρατήσει τα κεκτημένα της, η άλλη προσπαθούσε να αντιδράσει και να κερδίσει κάτι. Δεν θυμάμαι να είναι καμία φάση στο δεύτερο ημίχρονο, σε καμία από τις δύο αιστείες. Αυτό που έγινε όμως, πιστεύω ότι έγινε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν τόσο αμφίροπο που ο κόσμος το χάρηκε. Εγώ πάντως το χάρηκα από τον πάγκο μου. Το τι δικαιούται καθένα μέσα στο παιχνίδι είναι κάτι σχετικό. Το που σκοράρει δικαιούται πάλι την είδηση. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι κάτι το οποίο θα ακούσουμε πολλές και πολλές απόψεις. Θα ήθελα εδώ πέρα να πω κάτι διαφορετικό, ότι κλείνει ένας κύκλος πρώτων παιχνιδιών μέχρι το πρώτο ρεπό που κάνουμε εμείς, το ρεπό των 8 πρώτων αγωνιστικών. Μας βρίσκει στη δεύτερη θέση και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, διότι με αυτό καθορίζουμε λιγάκι την νοοτροπία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε 15 μέρες να ξεκουραστούμε, να μαζέψουμε λιγάκι τους τραυματίες μας, να δούμε κάποια θεματάκια καινούργια που μας απασχολούν και να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο του αθλήματος. Δυστυχώς στην πρώτη φάση του παιχνιδιού, μια στιγμή φάση αδρανήσαμε και δεχτήκαμε τον γκολ. Μετά προσπαθήσαμε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Νομίζω δείξαμε ότι δεν δικαιούμασταν να χάσουμε. Αλλά αυτά είναι τα τοπικά τέρμπι, αυτό είναι. Όποιος το θέλει λίγο πιο πολύ και είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος, κερδίζει το μάτς. Εμείς φάνηκε ότι σε δύο φάσεις δεν ήμασταν καλά συγκεντρωμένοι και χάσαμε το μάτς. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Φούφα και εμείς συνεχίζουμε να βελτιώσουμε μερικά πραγματάκια και νομίζω ότι θα είμαστε καλύτερα στο μέλλον. Ευτυχήσαμε και οδηγηθήκαμε με μια συγκεκριμένη φάση. Μετά έπεσε λίγο η απόδοσή μας, αλλά με πολύ καλή αμυντική λειτουργία καταφέραμε και το αντιμετωπίσαμε. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέλος του παιχνιδιού, σκοράραμε άλλη μια φορά και εκεί πιστεύω πως τελείωσε το παιχνίδι. Εμείς θα κοιτάξουμε μπροστά, συνεχίσουμε. Θα πω καλή συνέχεια στην ομάδα του αμυντέου. Και τα δύο στρατόπεδα μίλησαν για ένα αμφίροπο παιχνίδι. Αυτό ήταν. Καλύτερη κυκλοφορία ο Ερμής. Τα γκολ τα πέτυχε ο μακεδονικός Φούφα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Θες πρωτός ΑΕΠ 1-1. Έμφραγμα για τους πόντιους το 92. Όταν ο λίγος διαιτητής από την Κέρκυρα εφήβρε φάουλ, από το οποίο προήλθε το γκολ που ισοφάρισε ο Θησπρωτός. Λίγες φάσεις σε κακό αγωνιστικό χώρο. Περίπου 250 φίλαθλοι παραβρέθηκαν, οι 40 ήταν από εδώ, από την Κοζάνη. Δικαιούται ένα πέναλτι για ΕΠ σε ανατροπή του Μπουρντουζάν. Εδώ ευτύχησε να προηγηθεί 0-1 στο 71 όταν ο Χατζιαντωνίου κέρδισε φάουλ. Ο Μπουρντουζάν μέσα στην περιοχή διαγώνει ο δυνατός σουτ 0-1. Εδώ είναι το φάουλ που κέρδισε ο Θεσπρωτός και προήλθε τον γκολ στο 92. Ο Πάνος με κεφαλιά θα κάνει το 1-1.
ο Κερκυραίος Γιούργας σφυρίξε το παιχνίδι. Πολλά παράπονα η Πόντι από τον κύριο Γιούργα. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει με το τρίποντο από το Θεσπρωτό και μπορεί να αισθάνονται και αδικημένοι από το 1-1. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο έγινε ένα κατά τη γνώμη μου κακό παιχνίδι ποιοτικά. Είχε λιγοστές φάσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε 1-0 με μία από αυτές που δημιουργήσαμε και δέχτηκαμε για ακόμη μια φορά γκολ μετά το 90 και χάσαμε για δεύτερη διαδοχική φορά βαθμούς. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε. Επόμενο βίντεο, Καστοριά Σκουφά Σκομποτίου 3-1. Έσπασε το ρόδι η Καστοριά, νίκη με ανατροπή κιόλας επί της καλύτερης άμυνας του πρωταθλήματος, του Σκουφά. Αν και προηγήθηκε, όπως είπαμε, 0-1 στο 30. Ο Σκουφάς Σκομποτίου, βρήκαν το σθένος οι Καστοριανοί να πάρουν την νίκη. Εδώ μια καλή ευκαιρία στο 0-0. Στο 30, όπως είπαμε, γίνεται το 0-1. Στη συνέχεια αφυπνίστηκε η Καστοριά και με γκολ του Αντωνιάδη στο 67 με υπέροχη κεφαλιά του Χασάη. Εδώ υπήρχε και ένα δοκάρι. Ο Χασάη θα κάνει το 2-1 και το 3-1 ο Αστράουσκας στο 87. Το δοκάρι το είχε ο Ιασονίδης. 3-1, Αστράουσκας. Μεγάλη νίκη με ανατροπή της Καστοριάς που μπορεί να κοιτάει από εδώ και πέρα αλλιώς το πρωτάθλημα. Το γκολ του Αστράουσκας, 3-1. Και ο κύριος Εμμανουηλίδης πανηγυρίζει με τους παίκτες του, που αναμόρφωσε την Καστοριά. Παρουσιάζεται με άλλο πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια. Να, πριν περάσουμε σε διάλειμμα, να αναφέρουμε ότι υπήρξε ένα παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα που έγιναν κάποια επεισόδια μεταξύ του Καριοχωρίου και του Περδίκα. Είπαμε αρκετά πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Υπήρξε αστυνομία στο γήπεδο και η πειθαρχική της ΕΠΣ Κοζάνης, μετά εφόσον είδε και διάβασε και έλεγξε το φιλοαγώνα του διαιτητή αλλά και του παρατηρητή την έκθεση, τιμώρησε βαριά, από ό,τι θυμάμαι εγώ είναι η πιο βαριά τιμωρία στα χρόνια της, στα τελευταία χρόνια από ό,τι θυμάμαι, τα πρωταθλήματα εδώ. Τι συμβαίνει όμως, είναι η Πειθαρχική Επιτροπή τιμώρησε 2 μήνες τιμωρία στις δύο ομάδες και 500 ευρώ πρόστιμο. Τι συμβαίνει ακριβώς με την τιμωρία του Βερμίου Καριοχωρίου? Δεν είναι ακριβώς 8, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι 8 παιχνίδια. Δεν είναι 8 παιχνίδια, γιατί η Β' κατηγορία θα σταματήσει το πρωτάθλημα 9-12 και θα ξεκινήσει μετά τις 15 Ιανουαρίου. Άρα μιλάμε για ένα μήνα, άρα μιλάμε για 5 παιχνίδια που τα Καριοχώρη και Περδίκας θα τα χάσουν στα χαρτιά, χωρίς να υπάρχει μηδενισμός. Για αυτή την τιμωρία έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Περδίκα, τον Στάθη τον Τιμονίδη, για να μας πει, να ακούσουμε και από το δικό του στόμα τι έγινε ακριβώς και πώς θα ανταπεξέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για ένα δίμηνο που η ομάδα θα είναι ανενεργή. Κύριε Τιμονίδη, Στάθη. Καλησπέρα κύριε Καρδίκα.
Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Βαρύς ο Πέλεκης έπεσε. Πολύ βαρύς. Αλλά θα ήθελα πριν να πω λίγο μια αναδρομή, να κάνω λίγο τα γεγονότα. Εδώ και 3 χρόνια κάνουμε μια προσπάθεια σαν πρόεδρος και με τη διοίκηση για να φτιάξουμε κάτι καλό για το χωριό μου. Έχουμε φτιάξει τμήματα ακαδημίας, έχουμε φτιάξει μεγάλη την ομάδα. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο, πιστεύω, όποιος έχει έρθει και το δει. Ωραίες εγκαταστάσεις. Όλα κυλάνε όμορφα, ώσπου έρχεται το 93 το αγώνα Καριοχώρη Περδίκας. Το 93ο λεπτό. Σαν πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Περδίκα. Ζητάω συγγνώμη και καταδικάζω τα γεγονότα, τα επεισόδια που γίνανε στο παιχνίδι. Αλλά γίνανε ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές της ομάδος Περδίκα, Καριοχώρη Περδίκα. Δεν θέλω να δικήσω και κάποιους ποδοσφαιριστές που μπήκανε για να χωρίσουν. Αλλά η ανησυχία ήταν μόνο μέσα στο γήπεδο. Έγιναν επεισόδια. Δεν τα αφιβάλλω και δεν τα επικροτώ. Και ζητάμε συγγνώμη και τα καταδικάζουμε. Πάλι το λέω. Δεν μεταφέρθηκε αυτό το γεγονός στην εξέδρα. Υπήρχαν κάποιες στην εξέδρα, αλλά οι ψυχραιμότεροι υπερισχύσανε. Ήθελα να πω ότι δεν κινδύνεψε, νομίζω, ούτε ο παρατηρητής ούτε ο διαιτητής. Μπορούμε να ερωτηθούν και αυτοί για να πούνε τη γνώμη τους. Εγώ πάντως κινδύνευσα. Έγιναν επεισόδια ανάμεσα σε παίχτες. Δεν έγινε ανάμεσα σε διοικήσεις, σε φιλάθλους. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στάθη, από ό,τι ξέρω για το φύλλο αγώνα και για την έκθεση του παρατηρητή, για επεισόδια μεταξύ παικτών αναφέρει και μετά η εμπλοκή. Δεν πάνε να σημαίνει ντε και καλά εμπλοκή των παραγόντων, ότι πήγαν να πλακωθούν οι παράγοντες. Εμπλοκή να πάνε να σταματήσουν τον καυγά, να σμπρώξουν τους ποδοσφαιριστές. Για ποδοσφαιριστές μιλούσε και το, αν δεν κάνω λάθος, τα επεισόδια. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αλλά και δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές, αυτό που είδα, συγγνώμη και να μιλήσει, στην πειθαρχική, στην ΕΠΟ μάλλον, της τιμωρής από την ΕΠΟ, και ο ποδοσφαιριστής λογίζεται και είναι άτομο της ομάδας. Δηλαδή, αν κάνει επεισόδια ο ποδοσφαιριστής, η ομάδα θα τιμωρηθεί, όχι ο ποδοσφαιριστής. Δεν διαφωνώ να τιμωρηθεί. Εγώ είπα στην ευχέρεια της ΕΠΣ να τιμωρηθεί. Ναι. Συνέχισε. Οι παίκτες να τιμωρηθούν. Και ούτε ζητάω να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Να τιμωρηθεί, αλλά αυτή η τιμωρία πιστεύω είναι άδικη. Την αφήνω στην κρίση του ποδοσφαιρικού κόσμου της Κοζάνης. Εγώ πιστεύω ότι είναι άδικη, ρε παιδί μου. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια τιμωρία 2 μήνες. Θα δεχόμουν, εγώ να πω, εγώ τα λέω έξω από τα παιδιά. Θα δεχόμουν μια τιμωρία -3 ή ο Περδίκας, ας πούμε, μιλάω μόνο για τον Περδίκα, για τον Καριοχώρη δεν ξέρω, για παιδιά ό,τι θέλω να σου πω. Να τιμωρηθεί ο Περδίκας και να παίζει τα έδρας εγώ, τα παιχνίδια εκτός. Να τα παίζει μέσα στην έδρα του αντιπάλου, σαν τιμωρία. Γιατί μιλάμε, παιδιά, για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστές που παίζουν ούτε πληρώνονται ούτε τίποτα. Αγαπάνε το άθλημα και δεν μπορούμε εμείς, σαν πρόεδρος της ομάδας, να τους πω τώρα: μην έρχεστε άλλο στο γήπεδο, ελάτε μετά τις γιορτές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ το καταθέτω γιατί είναι ερασιτεχνικό, πιστεύω, το ποδοσφαίρο. Δεν είναι σε εμάς επαγγελματικό. Όλοι κάνουμε θυσίες και οι ποδοσφαιριστές έχουν αφιλοκερδός και παίζουν μπάλα. Δεν μπορείς να τον πεις τον άλλο να μην έρχεσαι τώρα. Τι έχουμε, ρεπό έχουμε, δηλαδή το διακομωδούμε κιόλας. Ρεπό έχουμε και θα. Αν να ήταν μια τιμωρία, σου λέω, 3 βαθμούς μείον. Εντάξει, ρε φίλε. Η τιμωρία πιστεύω ότι ήταν ίδια, Στάθη, γιατί ο γηπεδούχος συνήθως από τον από το φιλοξενούμενο έχει μία ευθύνη παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι η τιμωρία ήταν η ίδια, γιατί βγήκε και μια κοινή ανακοίνωση. Δηλαδή έγινε τι έγινε στο γήπεδο. Ναι. Πήγαν ακόμα και για να γίνουν μηνύσεις, αποσύρθηκαν μετά βέβαια, έτσι. Αλλά μετά βγήκε μια κοινή ανακοίνωση. Ίσως αυτό ήταν το... Μπορεί. Εγώ δεν είμαι νομικός. Ναι. Αυτή που είναι νομική. Εγώ επειδή ήμουνα στην ανακοίνωση παρών,
είπα να βγει μια ανακοίνωση για να δείξουμε ότι τα παιδιά βρήκανε. Τα παιδιά δηλαδή, ας πούμε, που ενεπλάκησαν στον αγώνα, τα βρήκανε. Δηλαδή είναι κάθε μέρα στην καφετέρια. Δεν μπορεί να είναι μαλωμένοι για 90 λεπτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε μια κακιά στιγμή, έγινε αυτό που έγινε. Το καταδικάζουμε, αλλά τα βρήκανε στο τέλος. Είπε ο ένας τον άλλο συγγνώμη και τέλος, ήταν ως εκεί. Όσες 10 η ώρα που τελειώσαμε, ξέρω εγώ, τόσο. Δεν έγινε με πρόθεση να, ούτε να την έψει να κατηγορήσουμε ούτε τίποτα. Εμείς κάναμε μια δήλωση προς το καλό του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, να πω και το άλλο. Ότι αν βγάζαμε μια ανακοίνωση και θα λέγαμε καριοχώρη όταν θα έρθει στον Περδίκα θα έχουμε αντίπεινα. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν, κι άλλοι με έχουν ερωτήσει γι' αυτό. Εγώ έβγαλα με όλη την καλή θέληση. Χωρίς να, ούτε να τον παρατηρητή να τον κατηγορώ, ούτε τον διαιτητή. Η ανακοίνωση όμως, Στάθη, ήταν σαν να έριχνε, έριχνε μομφή στην έκθεση του παρατηρητή ότι λέει ψέματα, δεν έγιναν αυτά που λέει ο παρατηρητής ή ο διαιτητής του αγώνα. Έγινε κάποια λίγα πράγματα, ας πούμε, και τελείωσε το θέμα εκεί. Και ένα άλλο θέλω να σου πω και να σε αφήσω ένα λεπτό να μιλήσεις. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Έγιναν αυτά που έγιναν στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα θέλω να σας πω και εσένα και να ακούσουν και οι τηλεθεατές, αλλά και οι ομάδες όλες και οι παράγοντες. Για μία τιμωρία που θα πέσει, είτε αυτή η ομάδα είναι ο Περδίκας, είτε είναι ο Μακεδονικός, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε. Δεν φταίει κανένα κανάλι, κανένας Πουλασικίδης, κανένας Κατσίκας, κανένα site. Η Πειθαρχική Επιτροπή παίρνει την έκθεση του παρατηρητή και την έκθεση του διαιτητή και τιμωρεί. Αλίμονο αν δίκαζε ή αν τιμωρούσε με αυτά που θα πει ο Κατσίκας ή οποιοδήποτε Κατσίκας. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά δόθηκε μια έκθεση που νομίζω ότι δεν έγιναν τόσο μεγάλα γεγονότα. Ο παρατηρητής πάντως, ο παρατηρητής Στάθη μιλούσε για χτυπήματα σοβαρά, δολοφονικά. Δολοφονικά. Ότι θα. Γιατί λέμε κάποια λέξεις και είναι υπερβολικές. Ότι θα έκαναν ζημιά, σωματική ζημιά στους ποδοσφαιριστές. Έτσι μιλούσε. Η έκθεση, έτσι. Για την έκθεση. Γιατί εμείς δεν ήμασταν. Έκθεση παρατηρητή διαβάσαμε. Εγώ αυτό. Όλοι μιλούσαν. Κανένας δεν ήταν εκεί πέρα. Σύμφωνα με την έκθεση όμως. Στάθη, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτό το είπαμε εδώ πέρα. Σύμφωνα με την έκθεση έγινε τι έγινε. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, πες μου, κάτι για να κλείσουμε. Εγώ εστιάζω ότι δεν έγιναν γενικευμένα τα επεισόδια. Ήτανε μεμονωμένα εκεί με ανάμεσα στις ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν όλο. Από εδώ και πέρα, τι σκέφτεστε να κάνετε για να κρατήσετε τους παίκτες σε γρήγορση? Τώρα, το Σαββάτο μαζεύτηκαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, ήρθαν πάνω και μας είπανε, πρόεδρε, συνεχίζουμε μαζί με τη διοίκηση, τον προπονητή. Όλοι θέλουν να συνεχίσουμε, να μας δυναμώσει αυτή η τιμωρία. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι όμως άδικη και εντάξει, δεν θα προχωρήσω σε τίποτα άλλο. Θα την αφήσω, όπως είπα, στην κρίση του ποδοσφαιριστικού κόσμου, γιατί με στεναχώρησε πολύ. Ήταν πολύ βαριά η τιμωρία. Ήταν πολύ βαριά, αυτό είναι το σίγουρο και ομολογουμένως βαριά. Ναι, και 500 ευρώ πρόστιμο και 5 αγωνιστικές. Ναι, είναι... ναι, δεν μηδενίζω τα επεισόδια, έτσι. Εγώ είμαι κατά. Έγινε και διοικητικό για να τιμωρηθούν και από την διοίκηση οι παίχτες μας που συμμετείχανε. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι που προσπαθούμε να προσφέρουμε κάτι καλό. Ωραία. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που με ακούσατε. Καλές εκπομπές να έχετε και να μην γίνονται τέτοια. Τα έτσι, καταδικά. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν το καλύτερο που είπε Στάθη. Να μην γίνονται και να μην ξαναγίνονται τέτοια πράγματα από όλες τις μεριές. Γιατί έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θάματα. Σε κάθε Κυριακή. Έτσι. Μαθαίνω. Μην κλείσει. Σιάτιστα χαραυγή. Με το τέλος του παιχνιδιού, την είσοδο 2 φιλάθλων στο γήπεδο και ο παρατηρητής και ο διαιτητής έχουν γράψει ότι κινήθηκαν απειλητικά. Ευτυχώς όμως οι παράγοντες ήταν εκεί και δεν έγιναν κάτι χειρότερο. Να σταματήσουν. Στάθη, καλό κουράγιο, δύναμη και να μην επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
Κατάστημα Μπιμπίρης. Καλωσορίζουμε τη νέα φθινοπορεινή κολεξιόν για βρέφη και παιδιά σε ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σε ένα καλέσθητο και άνετο. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Πριν περάσω στους σημερινούς καλεσμένους, δύο ειδησούλες. Στο δίκτυο σχολών της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, ο Μακεδονικός Κοζάνης, ανακοινώθηκε σήμερα η συμφωνία από την Αθηναϊκή ΠΑΕ. Αρχές Δεκεμβρίου, σε κοινή συνέντευξη τύπου που θα δοθούν από τις δύο ομάδες σε γνωστό ξενοδοχείο εδώ της περιοχής, θα παρουσιαστεί και επίσημα η συνεργασία των δύο συλλόγων και ο τρόπος λειτουργίας αυτής. Γίνονται προσπάθειες μαζί με τους υπεύθυνους της ομάδας της ΠΑΕ να έρθει και ο Κυριάκος ο Κυβρακίδης. Να πούμε σήμερα ότι έγινε φιλικό παιχνίδι στην Καλαμαριά με την αντίστοιχη ομάδα του Απόλλωνα, η παλέμαχη της Κοζάνης, η παλέμαχη ποδοσφαίρου Κοζάνης. Το παιχνίδι έγινε στο δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς και οι Κοζανίτες έφυγαν νικητές με σκορ 0-4. Σκόρερ για τους Κοζανίτες ήταν ο Θωμάς Παπαδόπουλος με 2 γκολ, ενώ από ένα σημείωσαν ο Φώτης Ματζιάρας και ο Ανδρέας Ελευθεριάδης, παλιά δόξα του Ιορδαϊκού και της Βέρειας. Εκτός από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, την αποστολή συνόδευσαν ο Παναγιώτης Τσακυρίδης, ως προπονητής ο Θόδωρος Μανδραβέλης, ο Νίκος Γκουσγούνης, ο Νίκος Δίντσικος και ο Κυριάκος Μιχαηλίδης. Στα πλαίσια του φιλικού αυτού παιχνιδιού τιμήθηκε ο παλέμαχος παίκτης του Απόλλωνα Καλαμαριάς Χρήστος Ρατζίσκας, αδερφός του Ζαχαρία Ρατζίσκα, γνωστού παλέμαχου του Ολυμπιακού Κοζάνης και της Κοζάνης τις δεκαετίες του 60 και του 70. Αυτά με το φιλικό των παλεμάχων της Κοζάνης με τους παλεμάχους της Καλαμαριάς. Να παρουσιάσω στο στούντιο την ομάδα του Ηρακλή Ακαδημία Ελισπόντου. Έχουμε μαζί τον πρόεδρο, τον Φώτη τον Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα. Το Γενικό Γραμματέα, τον Μακάριο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Τον ένας εκ των προπονητών, τον Δημήτρη τον Παπατάτσιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κατσικά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και τον ποδοσφαιριστή, τον τερματοφύλακα, τον Θεόφιλο τον Σαμουκατζίδη. Καλησπέρα. Γεια σου, Θεόφιλε. Να περάσουμε από τον πρόεδρο. Πρόεδρε, καταρχήν, μετά από πόσο διάστημα ο Ηρακλής στα πρωταθλήματα? Ο Ηρακλής στα πρωταθλήματα μετά το 2011. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ξαναμπείτε μέσα? Μπήκαμε λόγω του ότι τα πιτσιρίκια μεγαλώνουν. Όπως γνωρίζεις και γνωρίζει και όλος ο φιλάθλος κόσμος, είχαμε στήσει τα τμήματα υποδομής από το 2011. Είπαμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια προσπάθεια. Και όταν τα πιτσιρίκια μεγαλώσουν και είναι σε θέση να κατέβουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ, αυτό και θα γίνει, ούτως ώστε να υπάρχει ποδοσφαιρική νοοτροπία. Για να αποφύγουμε και όλα τα προηγούμενα. Η Ακαδημία από πότε είναι? Η Ακαδημία είναι ενεργή από το 2011. Από το 2011 και ήταν κατάλληλη ώρα να κατεβάσει και ομάδα. Αφού ρήμασταν τα πιτσιρίκια και έπρεπε να σταματήσουν από το παιδικά τα τμήματα, υποχρεωτικά πας στο ανδρικό. Έγιναν κάποιες προσθήκες στο ανδρικό το τμήμα, ούτως ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά της Ακαδημίας, γιατί χρειάζεται και η εμπειρία, όπως είναι ο Θεόφιλος που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ο Μωυσίδης, ο Θόδωρος. Πάντα να είναι και δάσκαλοι. Και άλλα παιδιά δάσκαλοι, τα οποία είναι. Κυρίως πάντως το ρόστερ είναι από παιδιά της Ακαδημίας, έτσι. Το 70% ναι. Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα σκαμπανεβάσματα στα αποτελέσματα. Πιστεύω τα έχουν δει όλοι. Εντάξει, είναι η πρώτη χρονιά, είναι σίγουρα δύσκολα για όλους σας. Είναι μια πειραματική σου χρονιά. Σίγουρα τον επόμενο χρόνο θα είναι πιο δυνατή και πιο έμπειρη. Και γι' αυτό θα δουλέψουμε όλοι μας. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Σε όλο το φάσμα από ποδόσφαιρο, διαιτησία, γιατί έχω περάσει και από το κλαμπ της διαιτησίας. Πέρασες και από βεβαίως. Είμαι από τα 16 μου. Είναι μια 15ετία σίγουρα. Και στον Ηρακλή υποτίθεται από το 11, έτσι. Στον Ηρακλή ασχολήθηκα διοικητικά από το 11. Θες να μας πεις ποιους έχεις στο Δέλτα Σίγμα, ποιοι βοηθάνε σε αυτήν την κατάσταση? Ίσως είναι το πιο μικρό που υπάρχει, απλά είναι ένα μικρό και ευέλικτο Δέλτα Σίγμα. Είναι ο Ορφανίδης ο Γιώργος ως αντιπρόεδρος,
Ο Λουμπουτσικός, ο Χάρης, πέρα του Μάκη, δεν το, θα τον, που είναι εδώ πέρα, ως γραμματέας. Ο Λουμπουτσικός, ο Χάρης, ο οποίος είναι ο ταμείας της ομάδος. Είναι αυτό το δέλτα σίγμα, το μικρό και ευέλικτο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μας στηρίζει, μας βοηθάει. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να συνεχίσουν, γιατί και χωρίς αυτούς. Σε αυτή την προσπάθεια έχετε τον κόσμο δίπλα. Αυτό θα σας ακούσω. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι το καλό. Χωριό είναι κοντά σας, γιατί σίγουρα τέτοιες προσπάθειες, αν δεν πλαισιωθούν και αν δεν βοηθηθούν, δεν υπάρχει. Επειδή μιλάμε για Ακαδημία Ελισπόντου και μετά το Ηρακλής Δρεπάνου, είναι το καλό ότι έχουμε όλο το φάσμα του πρώην Δήμου Ελισπόντου. Φέτος κάνανε την κίνηση τα παιδιά στον Πολύμηλο. Κάνανε και την ομάδα εκεί πέρα. Έχουμε ένα μεγάλο φάσμα αθλητικό, το οποίο είναι καλό και δεν στηρίζει μόνο το Δρέπανο, ας πούμε, την ομάδα αυτή και την προσπάθεια αυτή. Είναι και τα υπόλοιπα χωριά γύρω-γύρω που έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια, τουλάχιστον στα τμήματα υποδομής. Είναι η έδρα, είναι απλώς το Δρέπανο. Ναι, αυτό. Αυτό. Επειδή βολεύει, είναι η έδρα το Δρέπανο. Ωραία. Στο Μάκη, στο Μακάριο, τον Παπαδόπουλο. Εσύ, Μάκη, από πότε στον αθλητισμό, από πότε στο ποδόσφαιρο? Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, όλοι. Λόγω γένους ανδρικού, ας πούμε, ασχολούμαστε πιο πολύ με το ποδόσφαιρο από πιο μικρή ηλικία. Όχι επαγγελματικά, λίγο της ερασιτεχνικά. Αλλά με την Ακαδημία ασχολήθηκα από το 11. Ξεκινήσαμε, μπορώ να πω έτσι, πιο... Η Ακαδημία του Ελισπόντου, δεν πιο συναισθηματικά, σαν μπαμπάδες πιο πολύ το ξεκινήσαμε. Πιο πολύ στην αρχή, βέβαια. Γιατί βλέπαμε ότι στο σχολείο, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια, τα οποία, ας πούμε, δεν είχαν χώρο να αγωνιστούν. Το γήπεδο ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, εγκατελειμμένο και ήταν στενάχωρο αυτό το γεγονός. Οπότε ξεκινήσαμε πιο πολύ με αυτό στο μυαλό μας και όπως αποδεικνύεται μέχρι σήμερα το πετύχαμε καλά, ας πούμε, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε με πολύ μικρό αριθμό αθλητών και συμμετοχής και με μεγάλες διαφορετικές ηλικίες και μικρό αριθμό σε κάθε κατηγορία. Τώρα έχουμε φτάσει σε έναν ικανοποιητικό αριθμό, ας πούμε, να είμαστε, θεωρώ, κατά κάποιο τρόπο ανταγωνίσιμοι στην περιοχή μας, στον όμιλο που παίζουμε ποδόσφαιρο, και κάνουμε τα παιδιά της περιοχής μας ευτυχισμένα και χαρούμενα. Το κυριότερο είναι αυτό. Όλοι φοράνε την μπλούζα, τις καλαμίδες, τα σπορτέξ τα αθλητικά, γκρινιάζουν, κρυώνουν, πονάνε, αλλά το χαίρονται πιο πολύ, ας πούμε, από κάθε άλλη δραστηριότητα που έχουν στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια. Και νομίζω, ας πούμε, ότι θα συνεχίσουμε όσο ακόμα έχουμε κουράγιο, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Μάκη, πολλές φορές, πολύ σωστά αυτά που είπες, ότι να χαρούμε το ποδόσφαιρο, πολλές φορές ξεχνάμε γιατί ασχοληθήκαμε και χάνουμε το δρόμο. Σε πολλές ομάδες, σε πολλούς συλλόγους. Όπως είπες, το παιχνίδι είναι χαρά. Και πολλές φορές αυτό... Έτσι, ναι. Πάμε στην άκρη. Έτσι, και... αυτό προσπαθούμε, ας πούμε, και βέβαια αυτό είναι δικαίωμα των προπονητών, ας πούμε, να το πραγματοποιήσουν μέσα στην προπόνησή τους. Δίνω τη σκητάλη τώρα, ας πούμε, στον συνεργάτη. Είναι δικό τους προτέρημα αυτό να ασχοληθούν με τα παιδιά περισσότερο συναισθηματικά, όχι αγωνιστικά. Γιατί αγωνιστικά, ας πούμε, θα ασχοληθούν μετά τα 14-15. Εμείς ξεκινάμε από τα 5. Με τα παιδιά μες στο γήπεδο και εκεί ξεκινάει, ας πούμε, η αθλητική διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή το έναυσμα να ασχοληθείς εσύ ήταν η Ακαδημία, έτσι. Η Ακαδημία, ναι. Να δώσεις τη βοήθειά σου στα παιδιά. Θεωρώ ότι ήμουν πιο καλός ως μπαμπάς παρά ως αθλητής. Υπάρχουν, Μάκη, προβλήματα στο σύλλογο και πώς αντιμετωπίζονται, έτσι? Πολλά είναι τα προβλήματα στο σύλλογο. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε από τα λειτουργικά που βγαίνουν δύσκολα. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, οι ικανοποιητικές χορηγίες, ας πούμε, για να πεις ότι έχεις ένα καλό μπάτζετ, ας πούμε, για να πεις ότι θα ασχοληθείς και πιο καλά και με πιο καλό γήπεδο, καλό χόρτο, καλά αποδυτήρια. Εντάξει, το γήπεδο μας είναι λίγο παλιό, τα αποδυτήρια μας είναι λίγο παλιά και έχουμε ένα θεματάκι στο διαφορά της σχολιά. Ναι. Συντηρούμε εμείς με βοήθεια, ας πούμε, εντάξει, αν εξαιρέσουμε τις τοπικές αρχές που είναι σημαντική βοήθειά τους, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό το πράγμα. Όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό μας βοηθούν και μας στηρίζουν. Αλλά και οι συμπολίτες μας και οι επαγγελματίες του Δήμου, του πρώην Δήμου Ελισπόντου, με τον τρόπο τους, όλοι τους συμβάλλουν και συνδράμουν ικανοποιητικά για εμάς.
Αυτό πρέπει. Φαίνεται, ας πούμε, από την παρουσία μας. Λίγο βοήθεια τη χρειαζόμαστε. Έτσι, ναι, ναι. Και λίγο παραπάνω δεν κάνει κακό. Το λίγο παραπάνω δεν κάνει κακό. Ευχαριστούμε πάντως όλο τον κόσμο. Πρόεδρε, για πριν περάσω εδώ στο προπονητή και στον ποδοσφαιριστή μας. Οι στόχοι σας. Οι στόχοι είναι ο αθλητισμός. Είναι να χαρούμε το ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα ό,τι έρθει, ό,τι καλό έρθει. Ξεκινήσαμε την Ακαδημία με στόχο να μάθουν τα παιδιά να παίζουν μπάλα. Ο στόχος παραμένει αυτός. Να έρχονται να μαζεύονται κάθε Σαββατοκύριακο να κάνουμε τις εκδρομούλες μας, να παίζουμε, να ευχαριστούμε στο παιχνίδι και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, αν θα έρθει κάποιο πρωτάθλημα, αν θα έρθει κάποια διάκριση, αν το οτιδήποτε. Καλό και ευπρόσδεκτο. Έτσι, ωραία. Να πούμε εδώ και να περάσω και στον προπονητή. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Από 7 χρονών παίζω ποδόσφαιρο. Πέρυσι σταμάτησα στα μέσα της χρονιάς. Σαν ποδοσφαιριστής. Ήμουνα στην Καρυδίτσα για λίγο προπονητής. Και μετά στο Δρέπανο από πέρυσι και φέτος. Πρώτη ομάδα που δουλεύεις. Πρώτη ομάδα που δουλεύω. Σε ακαδημίες. Πόσα τμήματα υπάρχουν στην Ακαδημία? Υπάρχουν όλα τα τμήματα? Έχουμε όλα τα τμήματα. Έχουμε όλες τις ηλικίες και είμαστε σε καλό επίπεδο. Πόσα παιδιά περίπου έχει? Είμαστε γύρω στα 70 παιδιά. Αρκετά παιδιά. Είμαστε αρκετοί. Οι προπονήσεις γίνονται εκεί στο... στο γήπεδο του Δρυπάνου. Θέλω να πεις τη φιλοσοφία σου. Ποια είναι η φιλοσοφία και οι αρχές? Η φιλοσοφία μου είναι η πειθαρχία να έχουν οι ποδοσφαιριστές από μικρή ηλικία και μετά να είμαστε οικογένεια, να μαθαίνουμε ποδόσφαιρο, να αγαπιόμαστε, να είμαστε φίλοι και έξω, να παίζουμε, να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι καταρχήν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι και μετά να κάνουμε τις διακρίσεις μας, αν θα γίνει κάποιος ποδοσφαιριστής ή αν δεν θα γίνει. Έτσι, να δώσουμε καλά και... Δηλαδή, η ευχαριστία ενός παιδιού που είναι σε μια μικρή ηλικία που ξεκινάει από τα 5 που να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι να φτάσει στο αντρικό που είναι τα 14, που πλέον μπαίνει στο αντρικό, πρέπει να το βλέπει σαν ευχαρίστηση και τίποτα άλλο. Και μετά, αν μπορεί να παίξει κάτι παραπάνω, εννοείται ότι όλοι θέλουμε τα παιδιά από εδώ, από την περιοχή, να βγαίνουν και να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και εκεί πιο ευχάριστο και καλό να βλέπεις ποδοσφαιριστές να προερχόμενοι από την Ακαδημία να προχωράνε και να ανεβαίνουν. Μακάρι και ο Ελίσποντος να βγάλει έναν ποδοσφαιριστή, γιατί έχει πολλά παιδιά και. Ο Ελίσποντος είναι ποδοσφαιρομάν. Βγάζει και θα συνεχίσει να βγάζει. Να βγάζει από τα φυτώρια. Και αν τώρα το τόπο όνομα που ακούγεται είναι ο Κυβρακίδης, έτσι, ο Κυριάκος. Να μην αδικήσουμε κανέναν, απλώς αυτό. Κυβρακίδης, Κυριακίδης, Κοταρίδης πιο παλιά. Ο Κοταρίδης είναι πολύ ενεργός. Πατματζίδης ο Ηλίας. Πατματζίδης, ναι, αυτή τη στιγμή είναι ενεργός. Ναι, εντάξει, άμα το πάμε και πιο πίσω θα έχει πολύ... Όλο το μέρος της εκπομής θα πούμε για ονόματα. Είναι ποδοσφαιρομάνο ο Ηλίσποντος και να συνεχίσει. Απλώς θα χρειάζεται δουλειά. Ποιο τμήμα προπονείς? Εγώ έχω το μίνι αυτή τη στιγμή. Έχω μιλήσει με έναν προπονητή γήπης για τα μίνι, έμπειρο μεγάλης ομάδας. Και είπε ότι στις έξω ακαδημίες του εξωτερικού δίνουν μεγαλύτερη σημασία και βάζουν προπονητή τον πιο καλό που διαθέτει η Ακαδημία στα μίνι, γιατί είναι η εισαγωγή των παιδιών στο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι είναι η εισαγωγή των παιδιών, γιατί από εκεί ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Προσωπικά το θεωρώ το πιο δύσκολο τμήμα. Ποια άλλη είναι οι προπονητές από το team του... Είναι ο Στάθης ο Τσαουσίδης. Είναι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και είναι και ο Σάκης ο Σάκης ο Ανδρεόπουλος. Έχει έρθει αυτόν τον μήνα. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που βγαίνει το όνομά του. Δώσαμε και μία είδηση. Βγάλαμε και μία είδηση. Ο Σάκης ο Ανδρεόπουλος ήρθε φέτος. Τώρα. Ήρθε τον Οκτώβριο στην Ακαδημία. Είχε αναλάβει το τμήμα του Junior. Στην ανδρική ομάδα. Στην ανδρική ομάδα είναι ο Παντελής ο Κουκιάς. Παντελής ο Κουκιάς. Να πάμε και στον ποδοσφαιριστή. Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο και ποιες ομάδες? Από τα 16 παίζω. Ξεκίνησα από τους Ακρίτες. Έπαιξα στο χωριό Φίνιξ Καπνοχωρίου. Μετά πήγα διδημότυχο για 5 χρόνια σε 3 ομάδες εκεί. Γύρισα Ηρακλή Δρεπάνου, Νικηφόρο Κοιλάδας, Ροδιανή και τώρα ξανά στον Ηρακλή. Είσαι από το Καπνοχώρι, ναι. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Καλό.
Υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν μεταγωνιστικές ομάδες. Πιστεύω θα τα αγωνιστήσουμε εμείς. Θα πάμε το καλά. Το παιχνίδι που είχατε, ποιο ήταν? Αστραπή Κλήτους ήμασταν. Χάσαμε 1-3. Πώς το είδες το παιχνίδι? Πού νομίζω ότι κρίθηκε? Από δικά μας λάθη. Συνήθως. Και το επόμενο που έρχεται? Δάφνη Πολυμήλου. Ντέρμπι. Ντέρμπι, εντάξει, Δάφνη Πολυμήλου πάει καλά, αλλά είναι ντέρμπι τοπικό, τέρμι, ενισπόντο. Και ξέρεις, όλοι το ξέρουμε ότι σε αυτά δεν χωράνε ούτε η κατάσταση, η αγωνιστική, ούτε η βαθμολογική θέση, ούτε τίποτα στα ντέρμπι. Αρκεί να δώσουμε. Εντάξει, δεν είναι. Και με τα παιδιά από τον Πολυμήλου γνωριζόμαστε, κάνουμε. Δεν είναι. Ίσα-ίσα είναι η γιορτή για την περιοχή, έτσι, που μετά από τόσα χρόνια οι δύο ομάδες ξανασυναντιούνται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι. Καλύτερο. Για μας είναι γιορτή, δεν έχει. Ντέρμπι είναι στα χαρτιά που λέει. Μπράβο. Ας είναι και ντέρμπι στον Ινιντάλη, στον μόνο στον Ινιντάλη. Θέλω να σου πω ότι εντάξει, δεν έχουμε... κάτι να πούμε για την αποφώνηση, κάτι που θες να πεις, κάποιο ένα μήνυμα στους φιλάθλους της περιοχής, τι θα ήθελες, τα προβλήματα. Σίγουρα τα προβλήματα που μένουν είναι αρκετά, δεν μπορούμε ας πούμε, να τα λύσουμε έτσι τόσο σύντομα, γιατί ας πούμε είναι... Τα προβλήματα κολλάνε στο τυπικό μέρος των διαδικασιών, όχι στο πώς θα γίνουν. Πρώτα να επιτραπεί να γίνουν. Έτσι, από τις υπηρεσίες έχουν μπει κάποια θέματα, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το γήπεδο, με τις αλλαγές που ορίζει ο Δήμος ή η Δημοτική Αρχή των Αθλητικών Χώρων για κάποιες αλλαγές. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών και θα δούμε και εμείς, ας πούμε, πώς θα εξελιχθεί η όλη η διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα, οι τοπικοί παράγοντες, ας πούμε, δεν μπορούμε να τους πιέσουμε. Δεν γίνεται, ας πούμε, πιο πολύ, έτσι, γιατί τους έχουμε από κοντά και μας έχουν και αυτοί ακόμα πιο κοντά. Έτσι, δεν έχουμε παράπονο. Εγώ αυτό που θα πω είναι, ας πούμε, ότι ευχαριστούμε πάλι τους ανθρώπους αυτούς που μας βοηθάνε. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Είναι και με τις χορηγίες τους, τις χρηματικές, και με προσωπική εργασία ο καθένας, ας πούμε, που μπορεί και κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, είτε με την καθαριότητα που συμβαίνει, είτε με τα χόρτα, ας πούμε, από τον περιβάλλοντα χώρο, είτε μέσα είτε έξω. Κάποιοι παίχτες, ας πούμε, διαθέτουν και τα μηχανήματά τους για να γίνουν κάποιες εργασίες. Προσωπική εργασία, ρε, τεχνικό ποδόσφαιρο. Που δεν μπορεί, ας πούμε, ο Δήμος πάντα έτσι να μας... ήταν πολύ δύσκολα. Πάντα πολύ. Οι ίδιοι μας, ας πούμε, έτσι, πάρα πολύ. Κάθε μέρα, παντός καιρού, αγωνιστές. Όσο έτσι, μπορούμε, έτσι, ναι. Εγώ πριν... αυτό που ναι. ήθελα να πω, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι και ο κατάλληλος ο χρόνος τώρα. Μπορώ να αναγγείλω τον χορό, αν... Βεβαίως, ό,τι θέλετε, βεβαίως. Το ερχόμενο Σάββατο έχουμε χορό στο κατάστημα Ρόδαφνο, το ξέρουν όλοι από την περιοχή. Θα παρτίζεται η μουσική και από ποντιακούς καλλιτέχνες, από πόντιους καλλιτέχνες και από δημοτικό, ας πούμε, τραγούδι. Ωραία, έχουμε... να έρθει ο κόσμος να ξεσκάσει. Ναι, θα έχουμε τον Γρήβα, τον Γιάννη, στο κλάρινο. Δεν ξέρω τώρα ποιον θα έχει μαζί του για τραγούδι, θα έχει κάποιον. Ας το φυλάει. Αυτό το λέω πιο πολύ, ας πούμε, για τους ανθρώπους που είναι εκτός από τον Δήμο Ελισπόντου, που μπορούν, ας πούμε, να απολαύσουν... Και καλό κλαρίνο, χωρί και το ποντιακό το λίρα, που θα είναι σίγουρα καλή. Δεν παίζει ποντιακό κλαρίνο ο κύριος Γρήβας, παίζει μονάχα δημοτικό. Θα έχει λίρα. Θέλουμε να τον ακούμε στο δημοτικό κλαρίνο. Και από το ποντιακό πεντάγραμμο έχουμε τον κύριο Καζατζίδη, τον Εμερτζίδη, τον Κοτσογλανίδη που είναι από την περιοχή, Ματσαρίδης, Γεωργιάδης, Σαπανίδης. Είναι... καλλιτέχνες, αυτό πρέπει να το πω, ακόμα αυτό συμπεριλαμβανόμενο και τον κύριο Γρήβα, ότι έρχονται με φιλική συμμετοχή. Μπράβο. Ακόμα γι' αυτό είναι στις βοήθειες που προαναφέραμε. Είναι ένας τρόπος. Το λέω ας πούμε, για να ακουστεί, για να μάθουν όλοι, ας πούμε, ότι συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι μονάχα σε άλλες καλύψεις. Είναι ένας τρόπος να βοηθούν οι ομάδες. Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες. Μας είπε εδώ ο πρόεδρος ότι δύο, τρεις, τέσσερις μεγάλοι που υπάρχουν στην ομάδα είναι διπλός ο ρόλος σου. Δηλαδή και να αγωνίζεσαι, αλλά και να μπορέσεις να είσαι ένας δάσκαλος μέσα στο γήπεδο στα παιδιά. Ναι, πόσο σημαντικό βέβαια. Και πριν απαντήσει ο Θεόφιλος, και συγγνώμη που διακόπτω, θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήταν στοχευμένοι αυτοί που θα έρθουν. Συνήθως όταν. Ήταν στοχευμένα τα άτομα. Είναι σημαντικό η βοήθεια που θα δώσουμε στα πιτσιρίκια, ώστε να ανέβει η ομάδα για να έχουμε λίγο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Κάτι που θα ήθελες να πεις, Δημήτρη?
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου και τη διοίκηση που με κάλεσε εδώ πέρα να έρθω και εσάς. Και εύχομαι όλα τα παιδιά να είναι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, να είναι εκτός από τα ναρκωτικά, από τα ποτά και αυτά, να είναι στον αθλητισμό όλοι, οτιδήποτε άθλημα να κάνουν. Να μην φοβούνται, να αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στον αθλητισμό, γιατί κάνει καλό στο παιδί να αθλείται. Το παιδί πρέπει να αθλείται από τη μικρή ηλικία και να μαθαίνει. Να μαθαίνει, γιατί μετά θα μεγαλώσει και ξέρετε ότι όταν μεγαλώνεις αρχίζουν και λίγο τα δύσκολα. Είναι οι κατάλληλες συνθήκες να δουλέψουν οι ομάδες με μικρούς, με μικρά παιδιά λόγω οικονομικής κρίσης? Εντάξει, αν και δύσκολα τα καταφέρνουμε. Mm-hmm. Τα καταφέρνουμε γιατί η διοίκηση, όπως έχω πει, είναι μια από πάρα πολύ καλή διοίκηση και είναι πάντα δίπλα μας. Δεν μας έχει αφήσει ποτέ εμάς τους προπονητές προς Θεού. Είναι πάντα μας δίπλα μας, πάνω από το κεφάλι μας και γίνεται όλο το στήσιμο όπως πρέπει. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ωραία. Να κλείσουμε σε ένα αποφώνηση. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό που θέλω να πω είναι να έχουμε μια καλή αγωνιστική σεζόν όλοι μας, σε όλα τα τμήματα. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κόσμο ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζει στην προσπάθεια που κάνουμε. Να του ζητήσω να συνεχίσει να είναι δίπλα μας, γιατί όσο είναι αυτοί είμαστε και εμείς και υπάρχουμε. Αυτά. Και αυτό που είπες, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όταν οι ομάδες συνήθως στο μεγάλο ρόστερ είναι με μικρά, οι μεγάλες μεταγραφές, οι προσθήκες να είναι στοχευμένες. Αυτό που είπες είναι σημαντικό. Και θα μου επιτρέπεις να πω λίγο γιατί το παραλείψαμε. Φέτος συμμετέχουμε και ως παλέμαχοι Ελισπόντου στο πρωτάθλημα Δυτικής Μακεδονίας. Είναι καινούργια εμπειρία και αυτή, όπου μαζέψαμε όλο τον Ελίσποντο. Ωραιότατα. Και κάνουμε και αυτή την καινούργια απόπειρα. Έχει αναλάβει ο Γιάννης ο Κουσαλίδης μαζί με τον Τάσο τον Κουβρακίδη την όλη οργάνωση. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά γνωρίσαμε τον Ηρακλή Δρεπάνου, Ακαδημία Ελισπόντου. Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, δύναμη, υγεία και να ασχολείστε και με τα παιδιά, αλλά και όσο μπορείς περισσότερο. Λοιπόν, ναι, αντέχετε. Αντέχετε. Λοιπόν, καλό κουράγιο, υπομονή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα Ματιές στα Σπορ, blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. Ματιές στα Σπορ, blogspot.gr. Πριν περάσουμε στα πρωταθλήματα, για να μην υπάρξουν περισσότερο παρερμηνίες με εκφράσεις, η ακριβής έκφραση, έχω εδώ την ακριβή έκφραση του παρατηρητή του κυρίου Παναγιώτη Κορυφίδη, η οποία ήταν μέσα σε άλλα, ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια που έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών μεταξύ τους. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, αυτό έγραφε ο παρατηρητής του αγώνα στην έκθεσή του. Αυτό. Πάμε να δούμε τι έγιναν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, στην Α κατηγορία, 24 φορές βρήκαν δίχτυα οι επιθετικοί στην 10η αγωνιστική. 3 νίκες γηπεδούχων, 4 νίκες φιλοξενούμενων και μία λευκή ισοπαλία. Μεγάλο διπλό της Χαραυγής μέσα στη Σιάτιστα που την έριξε από την κορυφή. Διατήρησε την παράδοση. Πέρασε από το Βελβεντό η Κοζάνη και έπιασε πρώτη θέση. Λίγησε την αντίσταση της Λευκόβρησης στο Βόλιο και βρίσκεται παρέα με την Κοζάνη στην κορυφή. Μεγάλη σημασία νίκη οι ακρίτες που ανεβαίνουν στη βαθμολογία. Επανήλθε στις επιτυχίες η Γαλατινή με διπλό στην Πτολεμαϊδα. Άσφαιρη ισοπαλία στο ΔΑΚ, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις Μακεδονικός Κοζάνης και Τιτάν. Μια καθαρή νίκη κατέληξε αγχωτική για την Νέανη. Εντυπωσιάζει ο φετινός ΠΑΟ Κύλων, καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο την ΑΕΚ. Να δούμε τα αποτελέσματα. 10η αγωνιστική, Ακρίτες Κοζάνης, Εθνικός Βατερού 4-2, Μακεδονικός Κοζάνης, Τιτάν Σερβίων 0-0, Βελβεντό, Κοζάνη 0-4, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας, Γαλατινή 0-1, Μακεδονικός Σιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 0-2, Αλιάκμο Νεανής, Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας 3-2,
ΠΑΟ Κύλων, ΑΕΚ Κοζάνης 3-0, Δόξα Λευκόβρησης, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου 1-2. Στην πρώτη θέση Κοζάνη και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου με 27 βαθμούς. Στους 25 ο Μακεδονικός Σιάτιστας, 22 ο Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, στους 20 ο ΠΑΟ Κύλων Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης 18 μαζί με την Γαλατινή, Αναγέννηση Πτουλεμαΐδας 15, Τιτάν Σερβίων 14 βαθμούς, από 9 ΑΕΚ Κοζάνης και Ακρίτες Κοζάνης, στους 8 το Βελβεντό, ο Αλιάκο Νεανής και ο Εθνικός Βατερού, Ακαδημία Ρεκλής Τουλημαϊδας 4 βαθμούς και χωρίς βαθμό η Δόξα Λευκόβρης. Επόμενη αγωνιστική, Εθνικός Βατερού Τιτάν Σερβίων, Κοζάνη Ακρίτες Κοζάνης, Γαλατινή Μακεδονικός Κοζάνης, Ακαδημία Ρεκλής Τουλημαϊδας Βελβεντό, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Αναγέννηση Πτουλεμαΐδας, ΑΕΚ Κοζάνης, Αλιάκο Νεανής, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, Μακεδονικός Σιάτιστας, Δόξα Λευκόβρησης, ΠΑΟ Κύλων. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, 16 γκολ σημειώθηκαν στην ένατη αγωνιστική. 3 νίκες γηπεδούχων, 1 φιλοξενούμενων και 1 ισοπαλία. Ξεφεύγει πάλι το πρωτοχώρι. Συγκάτοικοι στη δεύτερη θέση, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής και ΑΟΚ Ρόκου. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΟΚ Ρόκου, Ερμής Πετρονορέματος 3-1. ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Άνω Κόμη 1-1. ΑΕΚ Κρανιδίων, Πρόδρος Μεταξά, αναβλήθηκε αυτό το παιχνίδι. Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Απόλλων Αυλών 5-1. Αναγέννηση Λιβαδερού, ΑΕΚ Κεσαριάς 2-0. ΕΑΣ Μικροβάλτου, Έρατος Ελάτης 0-2. Ρεπό η Καρυδίτσα. Στην βαθμολογία, Κένταυρος Πρωτοχωρίου 25 βαθμούς, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 17 μαζί με τον ΑΟΚ Ρόκου, Άνω Κόμη στους 15, από 14 Ερμής Πρωτονορέματος και Αναγέννηση Λιβαδερού, στους 10 Πρόοδος Μεταξά, Καρυδίτσα 9, Ελάτη 8 βαθμούς, από 6 ΑΕΚ Κρανιδίων και ΑΕΚ Κεσαριάς, Απόλλων Αυλών 5, ΕΑΣ Μικροβάλτου 1. Από έναν αγώνα λιγότερο έχουν ο Μεταξάς και τα Κρανίδια. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Κρανιδίων ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Άνω Κόμη Κένταυρος Πρωτοχωρίου, Πρόοδος Μεταξά, Αναγέννηση Λιβαδερού, ΑΕΚ Κεσαριάς, ΕΑΣ Μικροβάλτου, Καρυδίτσα, Ερμής Πρωτονορέματος, Έλατος Ελάτης, ΑΟΚ Ρόκου, Ρεπό, Απόλλων Αυλών. Στην δεύτερη κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο, 20 γκολ σημειώθηκαν. Έχασαν στα χαρτιά τους αγώνες τους Περδίκας και Χαριοχώρη. Μία νίκη γηπεδούχο και 2 νίκες φιλοξενούμενων στην κουτσουρεμένη αγωνιστική. Παραμένει μόνος πρώτος ο Ατρόμητος. Πέρασαν στη δεύτερη θέση οι Ελπίδες. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕ Καλαμιάς Κεραυνός Πετρανών 3-0. Δαναή Κοζάνης ΑΕ Περδίκα 3-0 άνευ αγώνα. Κοζάνη 2004. Ατρόμητος Πτωλεμαΐδας 1-6. Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης. Βέρμιο Καρυοχωρίου 3-0 άνευ αγώνα. Δόξα Βερμίου Πύργων. Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 2-4. Πρόοδος Κομινών. Ερμής Ασβεστόπετρας 3-1. Ρεπό η Δόξα Μικροκάστρου. Στην βαθμολογία, Ατρόμητος Πτωλεμαΐδας 19 βαθμούς, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 18, από 16 Βέρμιο Καρυοχωρίου, Πρόοδος Κομινών, Ερμής Ασβεστόπετρας και Περδίκας 15, ΑΕ Καλαμιάς 12, στους 10 Δόξα Βερμίου Πύργων και Δαναή Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 9, 6 βαθμούς Κεραυνός Πετρανών, στους 4 η Δόξα Μικροκάστρου και 1 βαθμό η Κοζάνη 2004. Επόμενη αγωνιστική, δέκατη, Κοζάνη 2004 Δαναή, ΑΕ Περδίκα, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Ατρόμητος Πτωλεμαΐδας, ΑΕ Καλαμιάς, Κεραυνός Πετρανών, Πρόοδος Κομινών, Δόξα Μικροκάστρου, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Ερμής Ασβεστόπετρας, Δόξα Βερμίου Πύργων, Ρεπό, το Βέρμιο Καρυοχωρίου. Στην τρίτη κατηγορία, 14 τέρματα σημειώθηκαν στην πέμπτη αγωνιστική. 2 νίκες γηπεδούχων, 2 φιλοξενουμένων και 1 ισοπαλία. Πήρε τον ντέρμπι κορυφής η Δάφνη Πολυμήλου. Στην δεύτερη θέση αναρριχήθηκε ο Άργυρος. Να δούμε τα αποτελέσματα. Δάφνη Πολυμήλου, Πόντι Μεσοβούνου 1-0, Αναγέννηση Αργύλου, Εορδαϊκός 2-1, Ηρακλής Δρεπάνου, Αστραπή Κλήτου 1-3, Εθνικός Πτωλεμαΐδας, Δράσης Οτιλίου 1-1, Βυζαντινός Αετός Πτωλεμαΐδας, Αναγέννηση Εράκλειας 1-3.
Στην βαθμολογία, Δάφνη Πολυμήλου 12 βαθμούς, Αναγέννηση Αργύρου 10, Πόντιοι Μεσοβούνου 8, Βυζαντινός Αετός Πλεμαίδας στους 7 μαζί με τον Εθνικό Πλεμαίδας, στους 6 βαθμούς Αναγέννηση Εράτηρας, Αστραπή Κλήτου Ηρακλής Δεπάνου στους 5 βαθμούς, Φύσιγμα Εορδαϊκός 2 βαθμούς, Δράση Σωτηλίου στους μείον 2. Επόμενη αγωνιστική, 6η, Αναγέννηση Εράτηρας, Αναγέννηση Αργύρου, Δράση Σωτηλίου, Φύσιγμα Εορδαϊκός, Πόντιοι Μεσοβούνου, Βυζαντινός Αετός Πλεμαίδας, Αστραπή Κλήτου, Εθνικός Πλεμαίδας, Δάφνη Πολυμήλου, Ηρακλής Δρεπάνου. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, να περάσουμε σε εικόνα, να περάσουμε σε γκολ. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Μακεδονικός Κοζάνης, Τιτάν Σερβίων 0-0. Μοιράστηκαν βαθμούς, αλλά και τις εντυπώσεις Μακεδονικός Κοζάνης και Τιτάν. Το παιχνίδι μπορεί να ήρθε ισόπαλο, αλλά ήταν αρκετές οι ευκαιρίες που έχασαν οι δύο ομάδες σε ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και παρόλο που το γήπεδο γλιστρούσε και ήταν βαρύ, παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Στο 38 έχουμε το φάουλ του Μουρατίδη, γυριστή κεφαλιά Παπαθανασίου λίγο έξω. Στο 40 μπαλιά τετατέτ του Σαλτσίδη στον Τσικόπουλο που πλασάρει για να αποκρούσει με τα πόδια πάντως και συνέχεια να μπλοκάρει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας, ο Γιάννης ο Πάντος του Μακεδονικού, έσωσε την ομάδα του στην προηγούμενη φάση. Στο 51 αντεπίθεση με τον Τσικόπουλο για τον Τιτάν, ο οποίος προσπαθεί να κρεμάσει τον Πάντο, αλλά ο πανύψιος τερματοφύλακας του Μακεδονικού θα μπλοκάρει άνετα. Στο 57, Γεωργιάδης στον Ευθυμιάδη, κάθετη στον Λάμπρο, διαγώνιο σου, την μπάλα λίγο έξω. Στο 59, ο Γεωργιάδης θα βρει τον Ευθυμιάδη έξω από την μεγάλη περιοχή, πλασέ, έξω από το κάθετο δοκάρι. Στο 63, πάλι με τον Γεωργιάδη από τα δεξιά, που θα βγάλει παράλληλη σέντρα, ο Θωμαΐδης πλασέ, out. Στο 72, σούτ Ευθυμιάδη, αποκρούει ο Γκόγκος. Μεγάλη ευκαιρία στο 74 για τον Τιτάν με τον Μπάρα, παράλληλη μπαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Τσικόπουλος μόνο σουτάρει, αλλά ο Πάντος σώζει την εστία του. Ένα φάουλ για τον Τιτάν, θα μπλοκάρει ο Πάντος και θα βγάλει σε αντεπίθεση τον Λάμπρου. Ο αμυντικός του Τιτάν θα γλιστρήσει. Στο 81 αυτή η ευκαιρία θα πλασάρει, θα αποκρούσει ο Γκόγκος, η μπάλα στον Ευθυμιάδη, θα σημειώσει τέρμα, αλλά θα ακυρωθεί ως offside. Βελβεντό Κοζάνη 0-4, Κώστας Τσόρας. Αέρας πέρασε από τον Βελβεντό η Κοζάνη, σημειώνοντας μια εμφατική νίκη που συνοδεύτηκε και με καλή εμφάνιση. Με την νίκη της αυτή η Κοζάνη πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία, αφού εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα του Μακεδονικού Σιάτιστας, που έχασε 0-2 στην έδρα του από τη Χαραυγή. Εδώ, στο 16, Κοτσαντίσογλου κεφαλιά πάσα, στον Δούμα, Σάββας Κοταρίδης, 0-1. Ένα offside που υποδείχθηκε από τον επόπτη, διαμαρτυρίες. Η Κοζάνη διπλασίασε τα τέρματα στο 39, που το γλίδι στη σέντρα και ο Κοτσαντίσογλου με δυνατό σούτ 0-2. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία με το Δούμα να πλασάρει μετά από πάσα του που το γλίδι. Κοζάνη πάλι στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Σουτ του Κοτσαντίσογλου, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Δούμας θα εκτελέσει το φάουλ. Γυριστεί κεφαλιά του Σάββα Κοταρίδη, 0-3. Στο 56. Εδώ άλλη μια καλή ευκαιρία για την Κοζάνη. Σουτ πάλι του
Κωνσταντίσογλου μπλοκάρει τον μετοφυλακαστού Βελβεντού. Και στο 77 έγινε το 0-4 μετά από προσπάθεια και σου του Νίκου του Τραυλού. Κάτι προσπάθησε να κάνει το Βελβεντό, κεφαλιά του Γκίκα πέρασε έξω. Να περάσουμε σε ένα άλλο παιχνίδι, στο που πολύ συζητημένο, με αυτό το πολύ συζητημένο το fair play, το είχα ξαναπεί και παλιότερα και σε προηγούμενες χρονιές, ότι αυτό το fair play μόνο μπελάδες φέρνει και εφόσον δεν τηρείται σωστά. Είμαι κατά του fair play εφόσον δεν τηρείται σωστά. Δεν είναι δυνατόν για όλες τις ομάδες. Φωνάζουν, βγαίνει ο άλλος τετατέτ, πέτα την μπάλα έξω, πέτα την μπάλα έξω, θα την πετάξει την μπάλα έξω. Αυτός, συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τηρεί το fair play. Η άλλη ομάδα πώς αντιστρέφει το fair play, πολλές φορές, όχι πολλές, τις περισσότερες φορές, τις γυρνάει στον τερματοφύλακα. Εφόσον το fair play δεν τηρείται σωστά, ας σφυρίξει ο διαιτητής όποτε κρίνει αυτός. Δική μου άποψη. Μπορεί να είναι λαθασμένη, αλλά είναι δική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Χίλων, ΑΕΚ Κοζάνης 3-0, Κώστας Τσιόρας. Καλό παιχνίδι. Πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Εδώ μια με τον Καραγιώργο, φάουλ του Καραγιώργου από κρούει τερματοφύλακας. Προλαβαίνει τον Σαλονικίδη ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Χίλων. Πάλι η ΑΕΚ στην επίθεση. Κεφαλιά σώζει ο Τσιούλης. Την κεφαλιά του Τρούπκου. Η ΑΕΚ που είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες, δεν μπορούσε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από την άλλη πλευρά και ο ΠΑΟΚ Χίλων είχε τις δικές του ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν εύστοχος. Χάθηκαν ευκαιρίες με τον Καραγιώργο, με τον Σαλονικίδη. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο ένα offside που σφυρίζεται, που σημειώνεται μάλλον από τον επόπτη. Διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο 47. Πάσα του Μπαλίτσα, ο Παπαρίζος που ήταν σε θέση offside κινήθηκε προς την μπάλα, αλλά την άφησε να περάσει. Εδώ έχουμε το fair play. Ο Μπαλίτσας πάει να βγαίνει επίθεση. Υπάρχει το fair play. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Φάουλ του Καλιακούδα. Αποκρούει ο Παπαγερίδης. Στο 70 μετά από κόρνερ του Καστάμι, ο προηγουμένος Γιάννης Τιούλης στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά 1-0. Είπαμε ο ΠΑΟΚ Χίλων φέτος εντυπωσιάζει. Κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Το 2-0 έγινε στο 73 μετά από μια περίεργη φάση που προκάλεσε πολλή συζήτηση με αυτό το fair play. Σε αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ Χίλων, ο τερματοφύλακας φωνάζει να πετάξει την μπάλα. Ο Αθανασιάδης την πετάει στα δίχτυα. Μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες και ένταση. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ Χίλων στη συνέχεια έκατσαν ακίνητοι για να σημειώσει η ΑΕΚ κάποιο, το τέρμα μάλλον που δέχτηκε μητηρώντας όπως υποστήριζε το fair play. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως δεν θέλησαν να σημειώσουν το τέρμα, συνέχισαν το παιχνίδι. Πολλές αντεκλήσεις. Εδώ το γκολ για τον ΠΑΟΚ Χίλων, το 2-0. Το 3-0 μάλλον. Και μια ευκαιρία για την ΑΕΚ, πάλι κλασική. Το 3-0 το έκανε ο Στέφανος ο Νάστος. Χιλοπαρεξηγημένο το fair play. Έγινε η αιτία να χαλάσει η ατμόσφαιρα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Αναγέννηση Πλημμύρας, Γαλατινή 0-1, Βασίλης Πουλασικίδης.
Το ένα σπουδαίο διπλό της Γαλατινής μέσα στην αναγέννηση. 0-1. Καλό παιχνίδι, αρκετές ευκαιρίες, βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Η Γαλατινή πήρε τους 3 βαθμούς με ένα γκολ που σημείωσε νωρίς-νωρίς. Στο μόλις το 3, με κεφαλιά του Ντουρμίση, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Γκέτσιου. Στο 5 είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλατινή με τον Γκέτσιο, που σούταρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Σειρά της αναγέννησης. Έχουμε πρόωρο το κόρνερ εδώ, άλλη μια καλή ευκαιρία για τη Γαλατινή. Η σειρά της αναγέννησης με σουτ του Χαραλαμπίδη, κατέληξε out. Μεγάλη ευκαιρία, διπλή μάλιστα, για τις αναγέννησης με Παναγιώτου και Δαλκερανίδη. Δεν πετυχαίνουν οι ποδοσφαιριστές της αναγέννησης τον γκολ. Γκέτσιος φάουλ στο τείχος. Θα γεμίσει στην περιοχή, θα βρεθεί μόνος παίκτης της Γαλατινής, θα αποκρούσει με τα πόδια. Νέο ωραίο φάουλ του Γκέτσιου, η μπάλα φτάνει στον τερματοφύλακα, χάνει την μπάλα. Εκεί βρέθηκε ο Αλεξίου που από κοντά δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Κεχαγιά. Στο 90 μια καλή ευκαιρία με σουτ του Βλαδίκα για να ισοφαρίσει η αναγέννηση που ο τερματοφύλακας της Γαλατινής απέκρουσε. Μακεδονικός Σιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής. 0-2 με 2 γκολ στις καθυστερήσεις για την ομάδα της Χαραυγής. Το 0-1 ο Ναθαναηλίδης στο 90 με φοβερό σουτ. Το βλέπουμε από 30 μέτρα. Σπύρος Γκανίδης τα πλάνα. Να ξαναδούμε τον γκολ σε αργή κίνηση. Πραγματική βολίδα. Ευνηδίασε τον τερματοφύλακα. Και το 0-2 στο 93 με τον Τακίδη. Μεγάλο διπλό ομολογουμένος σε αναγέννηση της Χαραυγής, συγγνώμη. Μάπς Αγίας Παρασκευής, Άνω Κόμη, 1-1, ντέρμπι με τα όλα του στο παιχνίδι. Δυνατές μονομαχίες, 2 γκολ, αλλά μετά το σφύριγμα του διαιτητή, οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια. Εδώ νωρίς-νωρίς, το 16, ο Τσουλάκης, παράλληλη σέντρα και ο Μητσόπουλος έκανε από κοντά το 0-1. Η Άνω Κόμη που πατούσε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, θα σημειώσει και δεύτερο γκολ, αλλά θα ακυρωθεί ως offside εδώ. Υπήρξαν και αρκετές διαμαρτυρίες των δύο ομάδων. Εδώ στο 44 θα δούμε, η Άνω Κόμη διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, αλλά είναι καθαρά έξω για ανατροπή, αν έγινε, γιατί ο διαιτητής δεν συνέχισε μάλλον το παιχνίδι. Στο 44. Στο 48 σειρά της Αγίας Παρασκευής να ζητήσει κάτι εδώ με τον Κωνσταντινίδη. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 50, νέες διαμαρτυρίες Άνω Κόμης για πέναλτι επάνω στον Τσουλάκη. Θα ξαναδούμε τη φάση. Είχε αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις το παιχνίδι. Στο 61 φάουλ του Καλαμπούκα μέσα στην περιοχή, κόντρες, η μπάλα θα φτάσει στον Καλημέρι που από κοντά θα ισοφαρίσει σε 1-1. Η Αγία Παρασκευή που ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες αρκετές, είχε και 2 δοκάρια. Στο 84 λάθος της άμυνας Άνω Κόμης, ο Καλημέρης μόνος πλασέ στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 89 σουτ του Τσίρου πέφτει στη γωνία του και σώζει ο Μούσιος. Και στο 93 φάουλ του Καλημέρη, δεύτερο οριζόντιο δοκάρι για την Αγία Παρασκευή. Επόμενο παιχνίδι, ΕΑΣ Μικροβάλτου Έλατος Ελάτης 02, μικρόβαλτο.gr. Τοπικό καβουνιώτικο ντέρμπι στο γήπεδο Τρανοβάλτου μεταξύ του Έαντα και του Έλατου Ελάτης. Δίκαια νικήτρια η ομάδα της Ελάτης 0-2. Το 0-1 στο 72 από τον Γιώργο τον Κιουλτζή.
0-1. Γιώργος Κουλτζής, έμπειρος ποδοσφαιριστής. Ένας άλλος έμπειρος ποδοσφαιριστής, το 81, θα κάνει το 0-2, ο Θανάσης Γκοντοβάς. Πάμε στο επόμενο βίντεο, Κοζάνη 2004, Ατρόμητος Τολιμαίδας, 1-6, άνετο πέρασμα, Σύφουνας ο Ατρόμητος, πέρασε μέσα από τη Νέα Νικόπολη με το εμφατικό 1-6. Τέσσερα πανομοιότυπα γκολ, 0-1 στο 2, ο Παπαδόπουλος εκτελεί κόρνερ, Ίτσκος 0-1, στο 5, στο 7 μάλλον, Καρμπών με τον Παπαδόπουλο εκτελεί κόρνερ, Αργυρόπουλο κεφαλιά 0-2, Εδώ μια καλή ευκαιρία από κρουή σου του Αβραμίδη, από κρουή ο Γιάμπρας. 0-3, κόρνερ του Παπαδόπουλου, κεφαλιά του Αργυρόπουλου 0-3. Νομίζω ότι βλέπεις τις φάσεις σε επανάληψη. Εδώ ο Αβραμίδης θα αποφύγει και τον τερματοφύλακα, θα κάνει το 0-4. Μετά από κάθετη του Μπανόρ, ο Αβραμίδης θα βρεθεί μόνος. Στην επίθεση πάλι ο Ατρόμητος, στο 56 Αργυρόπουλος κάθεται στον Παπαδόπουλο, πλασέ, η μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Στο 70 ο Αβραμίδης στον Αργυρόπουλο θα μπει στην περιοχή, δυνατό σουτ και 0-5 με χατρίκ του έμπειρου σκόρερ του Ατρόμητου. Στο 75 κόρνερ Παπαδόπουλου και με κεφαλιά Χμαλατζίδης κάνει το 0-6. Στο 82 θα σημειωθεί το γκολ της τιμής για την Κοζάνη 2004 με τον Ντόντα να γράφει το τελικό 1-6. Αυτά με τα παιχνίδια στην ΕΠΣ Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι έγινε στους όμορους νομούς. Συναρπαστικά τα πρωταθλήματα και στους όμορους νομούς. Να ξεκινήσουμε από την ΕΠΣ Γρεβενών. Πήρε το διπλό και παραμένει πρώτος ο Καμβουνιακός. Λίγησε την στεναρία αντίσταση του Μεγάρου η Σιρήνα. Πήρε το γρεβενιώτικο ντέρμπι ο Πυρσός. Καταιγίδα ήταν ο Βατόλακος. Ανεβαίνει στη βαθμολογία το Νεοχώρι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Αεποντίον Βατολάκου Παλιουριά 8-0. Πυρσός Δεβενά Αεράτα 3-0. ΑΟ Σιρήνα Κεραυνός Μεγάρου 1-0. Νεοχώρι Κοκκινιά 2-1. Άρης Καρπερού Καμβουνιακός Δεσκάτης 1-2. Ρεπό ο Άρης Μιλιάς. Στη βαθμολογία Καμβουνιακός Δεσκάτης 15 βαθμούς, 13 η Σιρήνα, από 9 βαθμούς Νεοχώρη και Γρεβενά Αεράτα, Φάς Πυρσός 7, Κοκκινιά 6, Άρης Καρπερού στους 4, από 3 βαθμούς Κεραυνός Μεγάρου και Άρης Μιλιάς, χωρίς βαθμό η Παλιουριά, στους μείον 2 η Αεποντίο Ματολάκου. Στην ΕΠΣ Καστοριάς τώρα, τη μοναξιά της κορυφής, έστω και προσωρινά, απολαμβάνει ο Ηρακλής Πολυκάρπης μετά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής ημέρας. Μετά την ευρεία νίκη του με το αγγλικό σκορ 3-7 που πέτυχε στην έδρα του με τυπικά γηπεδούχο όμως τον ΑΟ Κάστορ, πέρασε μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος την αναβολή του αγώνα Κεραυνός Χιλιοδένδρου Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη. Να δούμε τα αποτελέσματα. 8η αγωνιστική. Νταϊλάκη Γράμμος Μαυροχωρίου 0-4. Παναργιακός Ομόνια Βογατσικού 1-0. Κρόνος Δόξα Μπελοκήπων 1-2. Κεραυνός Χιλιοδένδρου Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας. Αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου. Κάστορ Ηρακλής Πολυκάρπης 3-7, Αστραπή Μεσοποταμίας ΠΑΟ Καλοχωρίου 6-0, Γραμμοχώρια Δόξα Κορισσού 0-0. Στη βαθμολογία Ηρακλής Πολυκάρπης 21 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας και Παναργιακός 19, Δόξα Κορισσού 14, από 13 Αστραπή Μεσοποταμίας Δόξα Μπελοκήπων Κάστορ Νταϊλάκη, Γράμμος Μαυροχωρίου στους 12, Ομόνια Βογατσικού 11 βαθμούς, Κρόνος 5, 3 βαθμούς στα Γραμμοχώρια, ΠΑΟ Καλοχωρίου 1 και χωρίς βαθμό Κεραυνός Χιλιοδένδρου. Στην Α1 ΕΠΣ Φλόρινας το βιολί του ο Μελιτεύς. Ακόμα σχοράρει ο Άγιος Παντελεήμονας. Πήρε το ντέρμπι η Βέβη. Αγγλικό διπλό η Αχλάδα. Πέρασε και από τη Λεβαία η Φλόρινα. Μεγάλη νίκη και βαθιά ανάσα για το Αμοχώρι.
Να δούμε τα αποτελέσματα. Ένατη αγωνιστική. Μακεδονικός Βέβης στη Ελαφιλώτα 3-1. Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα Διαγόρας Βαρικού 9-0. Ελλάς Άνω Καλλινίκης Ακρίτας Αχλάδας 2-3. ΕΑ Σαμοχωρίου Ηρακλής Αρμενοχωρίου 3-1. Άρης Λόφων Μελιτεύς Μελίτης 1-4. Δάφνη Λεβέας ΠΑΣ Φλόρινα 0-3. Στη βαθμολογία, Μελιτεύς Μελίτης 27, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα 24, στους 19 βαθμούς ο Μακεδονικός Βέβης, 18 ΠΑΣ Φλόρινα, Θεία Ελαφιλώτα 15, 14 βαθμούς Ακρίτας Αχλάδας, Ηρακλής Αρμενοχωρίου 12, ΕΑ Σαμοχωρίου 9, 8 βαθμούς Διαγόρας Βαρικού, στους 5 Ελλάς Άνω Καλλινίκης, 3 βαθμούς Άρης Λόφων και η Δάφνη Λεβέας 2 βαθμούς. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνησή της στο γήπεδο της Λευκόβρησης η Εθνική Ελλάδος στις γυναίκες, η οποία δίνει την Τετάρτη παιχνίδι στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Μεγάλη Βρετανία. Το παιχνίδι θα γίνει στην Λευκόβρηση στις 5 η ώρα. Οι φίλαθλοι να βρεθούν εκεί, να δώσουμε για μια άλλη φορά το παρόν σε μεγάλες διοργανώσεις, να δώσουμε μάλλον μία άλλη απόδειξη ότι οι Κοζανίτες δεν αγαπάνε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και βόλεϊ, όπως το έδειξε, και μπάσκετ. Αύριο, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών θα παρευρεθεί στις 12 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και θα τιμήσει με την παρουσία της την εκδήλωση του Συλλόγου Διαβητικών Νομού Κοζάνης. Διαβητική πορεία. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για τον ζαχαρόδι διαβήτη που είναι αφιερωμένη στην γυναίκα. Πάμε να δούμε τι έγινε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ στην Α2 κατηγορία κοίταξε η Καστοριά στα μάτια των Ηρακλή στο Ιβανόφιο, αλλά γνώρισε την ήττα. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΛ Παπάγου 68-82, Μαρούση Απόλλων Πατρών. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει 22-11, Ηρακλής Καστοριά 78-68, Χολαργός Αμίντας 78-65, Δούκας Ψυχικό 77-83, Δόξα Λευκάδας Εθνικός 69-61, Περιστέρι Ερμής Αγιάς 80-51, Αρκαδικός Καρδίτσα 64-58. Στη βαθμολογία, Περιστέρι 10 βαθμούς, από 9 Ηρακλής και Χολαργός, 8 βαθμούς Δόξα Λευκάδας, 7 βαθμούς Μαρούση, Αμίντας, Εθνικός, Καστοριά, Ερμής Αγιάς, Παπάγου και ΑΕΛ, στους 6 Ψυχικό, Αρκαδικός, Δούκας, Καρδίτσα και Απόλλωνας. Στην Β' Εθνική τώρα, στο μπάσκετ, έσπασε το ρόδι η Ελλήμια. Σε αυτές τις νίκες, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, έκανε η Ελλήμια και μάλιστα εκτός έδρας. Κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στους Τιτάνες Παλαμά με 71-76. Τα αποτελέσματα: Αγρίνιο Χαρίλα Οστρικούπης 62-81, Ανατόλια Χαλκιδόνα 90-65, Μαχητές Πειραματικού Πεύκων Στρατόνι 70-59, Ερμής Λαγκαδά Φάρσαλα 59-52, Ίκαρη Σερών Γέφυρα 70-66, Καβάλα Πευκοχώρη 91-72, Τιτάνες Παλαμά Ελλήμια 71-76. Ρεπό η Ασπίδα Ξάνθης. Στη βαθμολογία, Χαρίλα Οστρικούπης και Ίκαρη Σερών από 11 βαθμούς. Ερμής Λαγκαδά, Μαχητές Δόξα Πεύκων στους 10, από 9 βαθμούς Ανατόλια Στρατόνι Φάρσαλα, στους 8 Καβάλα Ευρώπη Ασπίδα Ξάνθης, Χαλκιδόνα και Αγρίνιο, στους 6 Γέφυρα και Ελλήμια, στους 5 βαθμούς Τιτάνες Παλαμά. Στην τρίτη εθνική στο μπάσκετ, βαριά ήττα γνώρισε η Πτολεμαΐδα, επέστρεψε στις επιτυχίες ο Πρωτέας Λεβενών. Τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής, Νικόπολη Πρέβεζας, ΑΟΚ Βέρειας 77-69, Κανονικός Αγώνας 65-65, Φέακας Κέρκυρας Πτολεμαΐδα 70-49, Φίλιππος Βέρειας, Ιωάννινα 75-62, Νίκη Βόλου, Αγρίνιο 172, Ίκαρη Τρικάλων, Έβαθρος 67-65, Πρωτέας Γρεβενών, Ζέφυρος 67-62, Ρεπό Ιωνικός Ιωνίας. Στη βαθμολογία, Φέακας Κέρκυρας 10 βαθμούς, Φίλιππος Βέρειας, Νίκη Βόλου 9, στους 8, Ιωάννινα, Ίκαρη Τρικάλων, Έβαθρος Πολυκάστρου, Νικόπολη Πρέβεζας, Ζέφυρος, Πρωτέας Γρεβενών, ΑΟΚ Βέρειας, Πτολεμαΐδα στους 6, Αγρίνιο Ιωνικός στους 5.
Στην ΑΕΚΑΣ ΔΥΜ τέλος 3-3 για την Σιάτιστα, μεγάλες νίκες των Διόσκουρων και της ΑΕ Κοζάνης. Πέρασε από την Φλόρινα ο Ηρακλής Κοζάνης. Τρίτη αγωνιστική, Αριστοτέλης Φλόρινας Ηρακλής Κοζάνης 72-77, Σιάτιστα Άργος Οριστικό 85-50, Διόσκουρη Κοζάνης Βελβεντό 81-57, ΑΕ Κοζάνης Φίνικας Πτολεμαΐδας 83-53, Ρεπό Λασάνης Κοζάνης. Στη βαθμολογία, η Σιάτιστα στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, από 5 το Βελβεντό, Ηρακλής Κοζάνης και η Διόσκουρη Κοζάνης, στους 4 βαθμούς Άργος Οριστικό και η ΑΕ Κοζάνης, 3 Λασάνης Κοζάνης και 2 βαθμούς Αριστοτέλης Φλόρινας και Φίνικας Πτολεμαΐδας. Και αφού θυμίσουμε στους φιλάθλους να δώσουν το παρόν την Τετάρτη στη Λευκόβρηση 5 η ώρα, να δούμε το μπάσκετ και να βοηθήσουμε την Εθνική Ελλάδας να κάνει ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση με τη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής. Κέρδισε πριν λίγες μέρες μέσα στην Πορτογαλία 66-60. Και αφού ευχαριστήσουμε τους δύο χορηγούς της σημερινής εκπομπής, Διοσκουρίδης Φυτοθεραπεία, επεξεργασία αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Αναράχη Ορδέας, τηλέφωνο 2463-061-700, αλλά και το Γκάζι Καφέ Κωνσταντίνου Καραμαλή 30, με Νόβα και ΟΤΕ TV, σε ένα όμορφο περιβάλλον, απολαμβάνετε το ποτό σας βλέποντας τους αγώνες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Καλή εβδομάδα και να προσέχετε.